Καλησπέρα φίλοι μου. Φτάσαμε λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ μπροστά στο αρχοντικό του Νικολάου Κοντού. Φήμες πολλές, ιστορία μεγάλη, το κτίριο έχει αλλάξει πολλά χέρια. Αυτή τη στιγμή θα πάμε να κάνουμε μια πρώτη έρευνα την ημέρα για να δούμε τυχόν παγίδες, κινδύνους, τρύπια πατώματα, δοκάρια, σαν γιατί μπορεί να κινδυνεύουμε, κάτι που δεν θα μπορούσαμε να το δούμε το βράδυ. Και αργότερα σε δεύτερη φάση, το βράδυ, θα κάνουμε και μια έρευνα σαν αυτή που κάναμε στο νεκροτομείο του σανατορίου της Καβάλας. Πάμε μαζί. Γύρω γύρω, μαζί μου προσεκτικά. Ω, κύριε Καλοπάνο. Εσύ, αυτό τώρα για να ανοίξει από το φόρο και να συνεχίζει μέχρι την οροφή, θα πρέπει να έπεσε από εδώ πέρα, δεν είναι τυχαίο. Κάτι έπεσε κατευθείαν κάτω. Αυτό το κομμάτι λέω να το αποφύγουμε. Ναι, όχι. Πάμε πίσω. Θα δοκιμάσουμε να δούμε τη σκάλα, αλλά με πολύ προσοχή γιατί έχουμε πάλι μέχρι και τα κάγκελα. Ψεφικά, κάτι. Γιατί εδώ έχουν και πάρα πολλοί αδέρφεις, θα εκπαλούσουν. Μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν μόνο συγκεκριμένα σημεία τα οποία έχουν τρύπες. Ή εδώ υπήρχε κάτι που το ξύλωσαν, ήταν τόσο βαρύ που έπεσε. Και απέμεινε από ένα κρεβάτι και οι τρύπες βλέπαμε από κάτω. Και δες, πάρε και φωτιά. Πολύ περίεργο. Ίσως το κτίριο να βανδαλίστηκε αργότερα. Δεν την είδες, έφυγες. Και δεν θα πω και μέσα γιατί νιώθω ότι υπάρχει μια μεγάλη κλίση εδώ, γιατί δεν το βλέπω. Θα κάνω free fall. Μη πας εκεί. Πολύ κάτω το βλέπω το έδαφος. Από εκεί ναι, από εδώ όχι. Αυτό που δεν είναι γνωστό για το κτίριο και δεν το ξέρουν οι περισσότεροι είναι το γεγονός πως επειδή υπήρχε υπηρετικό προσωπικό, υπήρχαν ξεχωριστοί διάδρομοι για τους οποίους θα περνούσε το προσωπικό και ξεχωριστοί για τους οποίους θα περνούσε η οικογένεια. Κασέτες. Κοίταξε να δεις, I love discos. Και ξεκινάει τίτλος Don't be my enemy. I'm gonna tear your playhouse down. Jungle Roamer. Precious little diamond. Δεν λέει ποιος ήταν ο καλλιτέχνης. Από ποια χρονιά άρα να βρίσκονται εδώ. Μιλάμε για φοβερή θέα. Πες ένα γεια και εσύ στην κάμερα. Γεια σου ρε Ζάκη. Έλα να προχωρήσω. Αυτά τα δωμάτια κάποια στιγμή χρησιμοποιήθηκαν και από την Gestapo, αλλά χρησιμοποιήθηκαν και στον εμφύλιο. Εδώ έχει ξεκολλήσει. Πέντε γερό.
Μην πας από πάνω. Σάκη, φύγε από κάτω, άμα πέσει να μην πέσω πάνω σου. Μου κάνει εντύπωση. Αφού ήταν κρυφό δωμάτιο. Ήταν μια πρώτη πρωινή εξερεύνηση. Την ώρα της μέρας θα περιμένουμε να ανοιχτώσει και να δούμε τι θα γίνει. Πάμε λοιπόν να μπούμε στο χώρο του υπόγειου, εκεί που εικάζεται ότι έχουν γίνει οι εκτελέσεις. Οπα, να το. Άντε εκείνα τα βλέπω, είναι τρύπες για να κρεμάσουν κάτι. Για κάποιο λόγο, κάποιος είχε χτίσει αυτή την πόρτα, υπήρχε πόρτα εδώ πέρα. Προφανώς δεν ήθελα να έρχεται κανείς. Υπάρχουν οπές, αλλά δεν μπορώ να πω εάν έχουν γίνει από βλήματα. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελείωσε η αναζήτησή μας για τη μέρα. Είδαμε τους χώρους που πρέπει να αποφύγουμε για το βράδυ. Περιμένουμε να ανοιχτώσει και ξαναερχόμαστε.